Τυπάρες μου, καλησπέρα. Έτσι μια ξαφνική βιντεάρα τώρα, γιατί δεν είχα σκοπό να ανεβάσω, αλλά ρε τυπάρες, δεν γίνεται. Έχει πάει ώρα 12 παρά και δεν μου πάει τώρα να σας αφήσω έτσι. Λοιπόν, πάμε intro. Πάμε intro, περιπέτεια. Ελικόπτερο. Δυνατό intro, όπως πάντα. Έχουμε και μουσική, την ουρά της σοκολάτας πάνω στο κρεβάτι και σε διάφορα αντικείμενα. Ω, το μερετάκι τεντώνεται. Τι έγινε ρε, όλοι τεντώνεστε? Τέντωσε το intro. Λοιπόν, η βιντεάρα αυτή είναι έτσι, για το χαβαλέ μας. Μας τάσπασε εδώ το σοκολατάκι. Λοιπόν, τι πάρες, έχω φτιάξει Instagram. Είμαι τσοπάνης και στο Instagram, έτσι δεν το έχω. Αλλά έμαθα ότι για να κάνεις story με swipe up, έμαθα και το swipe up. Α, θα το λέω εγώ αλλιώς, θα το λέω γιατί δεν ξέρετε. Σου είπε, για να κάνεις swipe up λοιπόν, swipe up, τι σου είπε, τι μου είπε, θέλει να έχεις πάνω από 10.000 followers. Έτσι γουστάρει το Instagram. Σου λέει αλλιώς δεν είσαι άξιος για swipe. Εγώ λοιπόν θέλω σου είπε. Τι σου είπε, δεν ξέρω, αλλά θέλω σου είπε. Οπότε τι πάρες, όσοι γουστάρετε κάντε follow στο Instagram. Δεν απέχω πολύ, είμαι κάτι 6, πόσες χιλιάδες είμαι, κάτσε να σας πω τώρα. Έξι 730 είμαι τώρα. Κοντεύουμε λοιπόν, αλλά είναι πολύ χρήσιμο για μένα, γιατί όταν θα ανεβάζω βιντεάρα στο YouTube θα μπορώ να μπαίνω και στο Instagram και να κάνω σου είπε και να σας πηγαίνει στο βίντεο κατευθείαν. Οπότε έχει και νόημα. Σου είπε ο Παναγιώτης, πήγαινε δε στο βίντεο. Καταλάβατε. Λοιπόν, έχω και Instagram λοιπόν. Μπορείτε να με βρείτε σαν Παναγιώτης.Μίλας στα αγγλικά, γιώτα όμικρον όλα, Παναγιώτης Μίλας. Και όσοι γουστάρετε λοιπόν, κάντε follow και στο Instagram. Επίσης θα το λέω συνέχεια, κάντε και μια εγγραφούλα στο κανάλι. Θέλω να φτάσω τις 100.000 για να ξεκινήσουν τα live. Και πολλοί τυπάρες με ρωτάτε γιατί ρε μεγάλε 100.000 για να ξεκινήσουν τα live, μπορείς και τώρα. Δεν γουστάρω τώρα. Μου έχω τρόμαξει ο ντίζελ. Εντάξει ντιζελάκι μου. Γιατί τυπάρες μου, γουστάρω να έχω ένα στόχο, γουστάρω να δώσω και σας κίνητρο. Έτσι, να έχετε κι εσείς ένα ενδιαφέρον να με ανεβάσετε κι άλλο, και εγώ γουστάρω να ανέβω κι άλλο. Και στο τέλος, όσο περισσότεροι μαζευτούμε, τόσο καλύτερα είναι. Εγώ, όπως βλέπετε, δεν προωθώ, δεν έχω σπόνσορες. Καλά, μα είχα, τους είχατε φάει στη μάπα, το συζητάω έτσι. Γιατί να μην βγάλω για κανένα φραγκάκι, κακό είναι. Τώρα βγάζω, ξέρω εγώ τι βγάζω, ρε παιδιά, από το YouTube. 50-60 ευρώ το μήνα, πολλά λεφτά μιλάμε έτσι. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Το θέμα δεν γίνεται για τα λεφτά. Έχετε καταλάβει νομίζω ότι το όραμά μου είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχετε καταλάβει ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να δώσω κατεύθυνση στην νεολαία, να φτιάξουμε το αύριο, να βοηθήσουμε ανθρώπους, να βοηθήσουμε ζωάκια. Γι' αυτό γίνονται όλα. Και γι' αυτό προωθώ λοιπόν και το ένα με το άλλο. Δηλαδή το Instagram θέλω να προωθήσω το YouTube μου και από το YouTube το Instagram. Όση περισσότερη δημοσιότητα έρθει από εδώ μεριά, εγώ προσωπικά σας δίνω το λόγο μου, το έχετε δει κιόλας μέχρι τώρα, θα το εκμεταλλευτώ για καλό. Για καλό μόνο. Μόνο αυτό έχετε δει από μένα τώρα, τίποτα άλλο. Θα το εκμεταλλευτώ για να περάσω πρότυπα, θα το εκμεταλλευτώ για να κάνω δράση, να σας πορώσω και να γουστάρετε τις πάρες μου, να κάνουμε μαζί δράση, να βοηθάμε μαζί ψυχούλες και ανθρώπους και ζωάκια και παιδάκια και ό,τι μπορούμε να βάλουμε το χεράκι μας. Γιατί τότε είσαι τυπάρας. Ο άντρας, τυπάρες μου, δεν είναι με αυτά εδώ. Ωραία, μια μπρατσάρα, πόσο άντρας είσαι. Δεν είναι αυτός ο άντρας, τυπάρες μου. Ο άντρας είναι αυτός ο οποίος η ψυχή του είναι ευαίσθητη και βοηθάει τους γύρω του. Όσο και να βγω εγώ έξω έτσι και με τις μπρατσάρες και αυτά και σου πάμε, πες. Έτσι. Άμα με δει κανένα γκομενάκι, δεν λέει και τίποτα. Άμα όμως σας δει ένα γκομενάκι να πηγαίνετε να βοηθάτε ένα ζωάκι, να δίνετε φαγάκι, να βάλετε νερό, για σκεφτείτε λίγο την εικόνα. Απ' τη μία περνά ένας που σκοτώσει, κάτσε το κάνει. Περνά ένας που σκοτώσει γορίλας από τη μία μεριά λοιπόν.
και από την άλλη μεριά είναι ένα παλικαράκι δίπλα, ο οποίος σκύβει και βάζει λοιπόν ένα πιατάκι φαΐ για να φάει ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι. Ποιος ρε παιδιά θα σας τραβήξει το μάτι από τους δύο? Άμα είστε γκομενάκια, έτσι για να δώσουμε και κίνητρο στις τυπάρες μου, ποιο θα κοιτάξετε? Αυτό που βάζει φαγάκι. Αυτός παιδιά τραβάει το μάτι, γιατί εκεί βλέπεις ψυχή. Δεν μετράνε τα μπράτσα, βλέπεις ψυχή, βλέπεις όμορφη ψυχή, βλέπεις ευαίσθητο άνθρωπο. Οπότε τυπάρες μου, ακόμα και για τα γκομενάκια, καλό είναι. Για τις κοπελίτσες που μας βλέπουν, τις τυπάρες μου, τις κοπέλες, και εσάς η εικόνα σας είναι πολύ διαφορετική όταν κάνετε καλό. Όσο γκομενάρες και να γίνετε, όσο θεές και να γίνετε, θα σας κοιτάξουμε, το συζητάμε, έτσι. Αλλά εμένα προσωπικά, και πιστεύω και σε πολύ κόσμο ακόμα, θα πάρει πολλούς πόντους συν μια κοπέλα η οποία θα σκύψει να χαϊδέψει ένα γατάκι, να βάλει φαγάκι, θα βοηθήσει ένα ζωάκι, θα βοηθήσει έναν άνθρωπο, θα δει ότι πεινάει, θα δώσει ένα σαντουιτσάκι να φάει. Εκεί, παιδιά, η εικόνα σου αλλάζει πολύ. Γιατί εκεί περιγράφει τι έχεις μέσα στην ψυχή σου. Άρα λοιπόν, και άντρας είναι αυτός ο οποίος δείχνει ψυχή, και γυναικάρα είναι αυτή η οποία δείχνει ψυχή. Εντάξει, τυπάρες μου. Οπότε γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βάλουμε το λιθαράκι μας, να κάνουμε καλό. Τώρα πώς εγώ από τις εγγραφές έφτασα εδώ, δεν έχω ιδέα. Ο Μπόμπς Φουγκαράκης θέει. Να το. Οπότε και τα live, παιδιά, κάπως έτσι θα είναι, γιατί όπως έχετε καταλάβει, εγώ πατάω το rec και ό,τι γράψει. Όπου πάει η κουβέντα και ό,τι γράψει. Λοιπόν, τώρα ακούτε και το PC της τουρμπίνες εδώ πέρα, παιδιά, το PC μου. Δεν είναι τούμπανο που λέτε μερικοί και ακούγεται έτσι. Είναι σκουπίδι και ακούγεται έτσι. Προσπαθεί εκεί ακόμα και με τον desktop και αγωνία. Έχει βάλει ανεμιστήρες μέσα και κάνει το σταυρό του, δεν ξέρω εγώ, ευχέλεια για να δουλέψει. Πρέπει να πάρω καινούριο PC, αλλά τώρα τα λεφτά όλα πάνε στα τουαζάρες, τυπάρες μου, και δεν παίζει. Ένα-ένα θα γίνονται. Τώρα στη ζωή αποφάσισα να κάνω τατουάζ. Οπότε για τα επόμενα χρόνια θα έχει μόνο εκεί λεφτά. PC σε 3-4 χρόνια. Θα έχει βγάλει αυτό χεράκι και θα μου δίνει μούτζες αυτό το PC. Εκεί αυτό θα έχω και θα δουλεύω. Λοιπόν, αυτή η βιντεάρα, παιδιά, εκτός από αυτά που σας είπα τώρα, έχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο θα γουστάρετε. Θα μοιραστώ μαζί σας τι έχω σημειώσει για επόμενα βίντεο. Λοιπόν, έχουμε ξεφτυλοκαταστάσεις, το οποίο δεν το έχω ξεχάσει, το έχω πει, έτσι, απλά θέλω να μαζέψω στοιχεία και να θυμηθώ πολλά, να πω πολλά πράγματα, να με κάνω πολύ ξεφτύλα, όχι λίγο ξεφτυλάκι, ή γίνεσαι ξεφτύλα μεγάλη ή δεν γίνεσαι καθόλου. Ωραία, οπότε μαζεύω πράγματα για μένα. Σκέψου, μαζεύω πράγματα για να με κάνω ξεφτύλα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Παραλίγο καταστάσεις με τη μηχανή. Όλοι οι μηχανόβοι έχουμε ζήσει το παραλίγο. Όλοι έχουμε ακούσει το τσιγκ τσιγκ από πίσω του χάρου που κάνει έτσι με την αξίνα και σου ακουμπάει την ουρά της μηχανής. Θα ακούσετε πολλά και αυτά θα τα πάρετε σαν διδάγματα. Όχι σαν μαγιά, σαν διδάγματα. Ακούτε τι πάρες. Και αυτό το βιντεάκι θα το κάνω με guest star το Μάνο, το φίλο μου το Μάνο, όπου έχουμε ξεκινήσει τα παλιά μας, τα πρώτα βιντεάκια, άμα δείτε, με τις μηχανές, μαζί με το Μάνο είμαστε, με τα καφριλίκια που κάναμε. Μάθαμε, βάλαμε μυαλό. Ακούστε πόσες φορές παραλίγο. Ακούστε. Και βάλτε κι εσείς μυαλό. Λοιπόν, άλλο, αλήθεια ή ψέμα. Θα σχολιάσω λοιπόν την αλήθεια και το ψέμα. Γιατί υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μύθος γύρω από την αλήθεια. Ιστορία του Μπούσα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι βιντεάρα. Από την αρχή, τα πάντα όλα. Από την αγορά του. Τι έγινε με αυτό το μηχανάκι. Ιστορικό σαν gamer. Αυτό θέλει πολλή δουλειά, παιδιά. Και εγώ με το editing δεν είμαι φίλος. Αλλά θα κάτσω να το κάνω κάποια στιγμή. Θα πιάσω να βρω τα ρετρό, τα παιχνίδια που έπαιζα παλιά. Κάτι adventure, κάτι Larry Lucky, όσοι ξέρουν, κάτι πολύ quest. Παιδιά, αυτά τα λέω και θέλω να κλάψω αυτά τα παιχνίδια. Είναι απίστευτα, δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν οι εποχές, είναι οι αναμνήσεις, αλλά μόνο και μόνο που τα αναπολώ αυτά τα παιχνίδια, κάτι σκουπίδια, μα δείτε γραφικά, θα κλαίτε. Για μένα ήταν μαγεία και πιστεύω για τον περισσότερο κόσμο, τότε ήταν μαγικά αυτά τα παιχνίδια. Μαγικά, παιδιά, δεν έχω άλλη λέξη να το εξηγήσω. Η σειρά μου, οι σαραντάριδες θα με καταλάβουνε. Θα με καταλάβουνε. Πώς ξεκίνησα τη γυμναστική?
πώς ξεκίνησα μηχανές. Αυτά που σας λέω τώρα είναι θέματα για βιντεάρες που θα γίνουν. Θα γίνουν vlogs. Ωραία. Έμαθα και το vlog. Έχω εξελιχθεί πάρα πολύ. Αφιέρωμα σε diesel, αφιέρωμα σε φρέντο, σε σοκολάτα και σε μερέντα. Ένα-ένα βιντεάκι, όχι όλα μαζί. Ο καθένας θα έχει το ξεχωριστό βιντεάκι του. Αυτά θέλω να βάλω πολύ αγάπη με στα βιντεάκια αυτά. Πολύ. Τραυματισμοί και χειρουργία. Βιντεάρα. Έχω εκεί πράγμα να σας πω. Άποψη για το γάμο, αραβώνες και τα λοιπά. Κουτσομπολιό, εκεί θα τα πούμε, κουτσομπολιό. Τα σκυλάκια στα μέσα μεταφοράς. Χρήσιμο βίντεο. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, τι επιτρέπεται, το νόμο τώρα, τι θα έπρεπε να γίνει. Ένα τέτοιο βιντεάκι λοιπόν, χρήσιμο. Τι κάνω σε περίπτωση κακοποίησης. Παιδιά, πάρα πολύ χρήσιμο βίντεο, θα το φτιάξω για να έχετε κι εσείς ένα μπούσουλα. Να ξέρετε ακριβώς τι κάνετε και τι μπορεί να λειτουργήσει. Ωραία, πολύ χρήσιμο βίντεο. Σκύλος και μωρό. Πάρα πολύ χρήσιμο βίντεο. Για πολλούς που περιμένουν μωρό, υπάρχουν κάποιοι μύθοι, κάποια πράγματα τα οποία είναι μπούρδες που πρέπει να καταργηθούν και ένα σωστό τρόπο για να γνωρίσουμε το σκύλο με το μωρό και να έχει καλή συμβίωση ο σκύλος με το μωρό. Στρατός. Εντάξει, τι άλλο να πω. Στρατός. Θα πω για το στρατιωτικό μου. Αρχαίοι Έλληνες και Νεοέλληνας. Ναι, θα κάνω και τέτοια βιντεάρα. Γιατί πολλοί συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους Σπαρτιάτες, τους παλιούς, παιδιά, και θέλω να πέσω και να πεθάνω από τα γέλια. Εστιατόρια και κάπνισμα. Έχω εκεί ράματα για τη γουνίτσα σας. Όχι τις τυπάρες μου, αυτούς που έχουν τα εστιατόρια. Λοιπόν, εμφάνιση και προκατάληψη στην Ελλάδα, εμφανισιακά δηλαδή, πόσο προκατελημένοι είμαστε με τον άλλον τον άνθρωπο. Έχω βιντεάρα μεγάλη και έχω και μια φωτογραφία από το Insta, το οποίο θα διαβάσω τα σχόλια ένα-ένα της φωτογραφίας. Θα πέσει πολύ γέλιο. Λοιπόν, αδιαφορία για τον περίγυρό μας. Ζώα που πεινάνε, ανθρώπους και τα πάντα. Βιντεάρα. Γιατί σκυλιά και όχι γατάκια. Αυτά το έχω κάνει, κάτσα το σβήσω κιόλας. Ονόματα σκύλου. Ναι, θα βάλω βιντεάρα για ονόματα σκύλου και για ιδέες να σας δώσω πώς θα βρείτε ένα όνομα σκύλου και για το πώς σκεφτόμαστε γενικά με τα ονόματα σκύλου κτλ. Κτλ. Ωραίο βιντεάκι. Ομοφιλοφιλία στην Ελλάδα. Τι λες, έχω σημειώσει τέτοιο βίντεο. Ναι, θα ήθελα να το θίξω αυτό το θέμα. Μου αρέσει αυτό το θέμα. Αυτό θα είναι θεματάρα, παιδιά. Θα είναι θεματάρα. Λοιπόν, η ευτυχία βρίσκεται σε απλά μικρά πράγματα. Πολύ μεγάλο βίντεο. Βίωμα αυτό, παιδιά, είναι. Είναι βίντεο που θα βγει από τη δική μου τη ζωή μέσα, όχι πράγματα που έχω διαβάσει από εδώ και από εκεί, από τη ζωή μου μέσα έχει βγει αυτό το βίντεο. Βίντεο giveaway, εντάξει, αυτό δεν πρέπει να το χάσει κανένας, παιδιά, το βίντεο giveaway, δεν θα πω τίποτα, θα δείτε. Έχω μάθει και λέξεις, έτσι, έμαθα και το giveaway, δεν ήξερα τι είναι και έμαθα. Θα κάνω και εγώ τέτοια βίντεο, άρα. Συμβουλές, unboxing, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το βίντεο giveaway το δικό μου θα είναι λίγο διαφορετικό, όπως είναι το unboxing το δικό μου, έτσι κάπως θα είναι και το giveaway. Θα καταλάβετε. Συμβουλές unboxing. Έχω φτάσει σε τέτοιο level το οποίο μπορώ να δώσω συμβουλές στους κακομύριδες, στους unboxer, τους υπόλοιπους, για να κάνουν κάτι καλύτερο, μπας και με πλησιάσουν λίγο. Συμβουλές unboxing λοιπόν. Μην το χάσετε. Λίγα λόγια για το φιλοζωικό νόμο. Χρειάζεται. Σε τι χρησιμεύει ο σκύλος? Έχω δει κάτι ερωτήσεις. Τι το παίρνεις ρε φιλίσιλη, τι σου χρησιμεύει? Βιντεάρα. Θα απαντήσω με βιντεάρα. Πολύ ωραία βιντεάρα. Κάντε το κρυφά να μην φαίνεται. Αυτό θα βγει μεγάλη βιντεάρα, γιατί έχω πολλά σχόλια τέτοια και γιατί είμαι πολύ αντίθετος με αυτό και θα βγει ωραία βιντεάρα. Πάμε παρακάτω. Βγάζεις λεφτά από το YouTube. Και αυτό θα το σχολιάσω, παιδιά. Γιατί και αυτό το διαβάζω και είναι πολύ αστείο και θέλει να βίντεο από μόνο του. Λοιπόν, έχω εδώ παρατηρήσεις, έχω σημειώσει ένα βίντεο με αυτά που βλέπω στα σχόλια, για να σας πω δύο πραγματάκια. Συχνές ερωτήσεις 2. Έχω κάνει ήδη ένα βίντεο με συχνές ερωτήσεις. Θα κάνω και ένα δεύτερο. Μαζεύω τις ερωτήσεις σας. Όλα τα σχόλια τα διαβάζω. Όλα. Και μαζεύω τις ερωτήσεις σας. Τατουάζ. Παιδιά, για το τατουάζ έχω μαζέψει πολύ πράγμα και πολύ πληροφορία.
Έτσι, πέρα από τη δική μου εμπειρία και γνώση, μάζεψα πληροφορία και θα γίνει βιντεάρα αυτό με το τατουάζ. Βιντεάρα, πολύ ολοκληρωμένο βίντεο. Motovlogs, κυρίες και κύριοι, το έχω σημειώσει εδώ πέρα. Εδώ μεταξύ με βλέπετε και κάνω έτσι, γιατί η οθόνη που έχω μπροστά μου είναι 40 φεύγα, 47, ξέρω εγώ τι είναι. Έτσι, έχω τηλεόραση μπροστά και για να δω κάτι, κάνω έτσι, ανάλογα να δω που είναι. Το ποντίκι θέλει ταξί για να πάει από εδώ μέχρι εκεί. Παίρνει ταξί. Λοιπόν, Motovlogs. Περιμένω το μηχανάκι, ακόμα το περιμένω το μηχανάκι. Θα έρθει, δεν μπορεί. Κάποια στιγμή θα έρθει αυτό το μηχανάκι. Σας έχω ανεβάσει τις δυναμομετρήσεις, σας έχω ανεβάσει φλογίδια. Έχετε πορωθεί εσείς, έχω πορωθεί και εγώ. Και τέλος πάντων, όλοι περιμένουμε το μηχανάκι. Μόλις έρθει, κάνω μεγάλη δήλωση αυτή τη στιγμή. Θα δείτε κάτι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό. Πάρα πολύ. Έκανα και το δάχτυλο έτσι. Μιλάμε για σοβαρό πράγμα τώρα, έτσι. Το είδατε, το δάχτυλο, το είδατε. Ωραία. Ήτανε με δάχτυλο. Ωραία. Θα δείτε κάτι πολύ διαφορετικό και κατά τη γνώμη μου πολύ όμορφο. Λοιπόν, τα Motovlogs να τα περιμένετε. Βασικά, Motovlog τι είναι, παιδιά? Οδηγείς πάνω στη μηχανή. Γιατί άμα είναι το Motovlog αυτό, την κάτσαμε. Άμα βάλω εγώ μπροστά το μηχανάκι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σαν να κάνουν έργα μέσα στα αυτιά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί τίποτα. Το δικό μου το Motovlog θα είναι με σβηστό το μηχανάκι. Θα είναι και το μηχανάκι δίπλα. Έτσι θα γίνεται το Motovlog. Εντάξει, και θα κάνουμε καμιά βολτούλα, αλλά εκεί πέρα μπλα μπλα δεν ξέρω αν έχει, δεν νομίζω. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω και εξοπλισμό, ρε παιδιά. Τώρα ξεκινάω. Έχω την καμερούλα αυτή που σας έδειξα. Κοιτάξτε, ωραία θικούλα. Σαν πασχαλίτσα δεν είναι? Να τους βάλω και μερικές βούλες δηλαδή. Σαν πασχαλίτσα θα είναι. Λοιπόν, αυτή την καμερούλα που έκανα και unboxing. Τα βίντεο που βλέπετε δεν είναι από την καμερά, είναι από το κινητό μου. Είναι από το Redmi το 5, το Plus. Και αυτό το έχω κάνει unboxing. Δείτε, τα δύο unboxing έχω κάνει. Φοβερή επιτυχία. Βλέπεις 20 λεπτά βίντεο και δεν έχεις ούτε μια πληροφορία. Αυτά είναι τα unboxing τα σωστά. Τώρα είναι από την μπροστινή κάμερα για να βλέπω τι παίρνω. Γιατί το τρυποδάκι μου κάνει κάτι έτσι γλιστρηματάκια, για κάτι τέτοια. Λοιπόν, τυπάρες μου, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ένα βλογκάκι έτσι μαζί με Bob's Φουγκαράκι εκεί πέρα. Το Kung Fu Panda είναι παντού, είναι μεταξύ, το βλέπετε έτσι και εδώ και πίσω μου. Παντού έχει Kung Fu Panda. Μεγάλος οπαδός, μεγάλος φαν. Έτσι ήθελα να πούμε δύο κουβεντούλες, να γουστάρουμε, να ξέρετε κι εσείς τι έχω σημειώσει. Έχω πάρα πολλά θέματα για βίντεο, πάρα πολλά θέματα, γουστάρω πάρα πολύ και πραγματικά ανυπομονώ να με ανεβάσετε και να ξεκινήσουμε τα live, γιατί αυτό που βλέπετε τώρα θα είναι με διάλογο, θα μπορείτε να μου γράφετε και να βλέπω επιτόπου και να απαντάω και να γίνεται κουβεντούλα. Εγώ το γουστάρω, παιδιά, αυτό και τις απορίες σας και τα πάντα όλα σας. Έτσι, ό,τι μπορώ, εδώ θα είμαι να τα λέμε. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο τα live και θα έχω και guest, θα φέρνω και κάνα φιλαράκι και θα κάνουμε πολύ χαβαλέ, παιδιά, πολύ χαβαλέ. Οπότε λοιπόν αυτή ήταν η βιντεάρα η σημερινή. Εδώ δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από το intro, όπως βλέπετε έχει παραμείνει σταθερή η κατάσταση. Πέζα, είχαμε πάει για παιχνίδι πριν και αυτό είναι τα πουλάκια μου έτσι τώρα. Τι ωραίο να βλέπεις τα σκυλούνια σου κουρασμένα από παιχνίδι. Αυτό είναι η επιτυχία του σκυλομπαμπά όλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να τα ζουλάς μετά ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένουν. Να τα ζουλάς. Πάρε. Κοίτα εδώ δεν πλέθει. Οι κόρες μου, οι κορούλες μου, έλα. Έλατε κόρες. Έλατε κόρες μου, πανικός. Πανικός, αυτό είναι το outro του βίντεο. Ο πανικός, μερεντάκι γκάγκστερ. Πού είναι το κορίτσι μου? Και άλλη μια αφιέρωση για όσους συχαίνονται. Όλα τα βίντεο θα κλείνουν έτσι. Αυτό θα γίνει outro. Πόσα γλωσσάκια έχω πάνω μου αυτή τη στιγμή. Κορούλες μου, κόρες μου. Ναι. Δεν μπορούσε να μην κλείσει έτσι το βίντεο. Και τώρα αυτή τη στιγμή μου είναι λίγο δύσκολο να σας μιλήσω για τεχνικά προβλήματα, τεχνικούς λόγους. Οπότε σας αφήνω όλους. Από εμένα και την Αγγέλη μου, γεια σας. Και το μερεντάκι. Και το μερεντάκι μου, ναι, το μερεντάκι.